πιο γαλανός. Αυτοί εδώ δεν παίζανε σωστά, ήτανε φάλτσοι. Αυτοί δεν παίζανε. Αυτοί εδώ οι επαγγελματίες ήταν φάλτσοι, έχω να σου πω. Ναι, όχι. Σημασία έχει η προσπάθεια και η εξέλιξή μας μέσα σε όλο αυτό το ταξίδι, σε όλη αυτή τη διαδρομή. Μαρία. 7. Ευχαριστούμε πολύ. 28 βαθμούς, συγχαρητήρια. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η βαθμολογία, το σου λέω καθόλου. Χάρηκα σήμερα που δεν είχα άγχος, που δεν πόναγε το στομάχι μου επιτέλους. Δεν ξέρω, ίσως είναι και στενό το φόρμα, δεν υπήρχε χώρος. Το ευχαριστήριο στο κομμάτι. Ξέρεις, κοίταζα τους κριτές, τους έβλεπα που χαμογελούσανε. Ήταν η πρώτη φορά που μπήκα σε όλη την ατμόσφαιρα. Εγώ δεν είπα να πείτε αυτό το τραγούδι, ποτέ αυτό. Γιατί το λέτε, το είπα εγώ, δεν γιατί το είπα. Γιατί το άλλο, κύριε Φασούλη, δεν μπορούσαμε να το πούμε. Ήτανε... Ναι, αλλά δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Α, το ξέρω, εσείς δεν είστε πλεγμένος σε αυτή την ίδρυκα. Τράβα μπρος, είχε πει. Σας Φασούλη είναι ο κρυφό μας coach. Βασίνη, έτσι. Πάμε by the book, που λένε. Φασούλης book. Είμαι ζαλισμένη, είμαι ερωτευμένη, είμαι ευτυχισμένη. Λαμπώ απ' τη χαρά μου, λαμπώ όταν σε βλέπω. Λαμπώ σαν τον ήλιο, λαμπώ σαν διαμάντι. Και γιατί δεν κάθισες να μάθεις τα λόγια? Πώς δεν τα άμαθα? Πες το. Πες το, έλα. Νίκο, δεν ήταν καλύτερος από την προηγούμενη χωρίς φορά. Χωρίς τη χαρά. Όχι. Ναι. Μην τον βοηθήσεις χαρά. Πες το. Εγώ της λέω να μην τραγουδάει, χαρά μου. Έλα, πες, μην... Υπάρχει ούτε νότα, ούτε μουσική, ούτε στίχος. Υπάρχεις εσύ και λαμπεί και ξαναλαμπεί. Καλό, εγώ εκείνη την ώρα νόμιζα ότι το λέω καλά. Η χαρά είναι όπως πάντα ένα αριστούργημα και εσύ τρίφωνά μου όπως πάντα είσαι... Αλλού μπανίζει, αλλού φουρνίζει. Αλλά... Σ' αγαπώ! Έχω φέρει και το σκόρδο, γιατί μου είπε ο Βασιλάκης, βάλε το σκόρδο, θα σε φάνε με τα μάτια του. Τα σκόρδα σε έσωσαν σήμερα. Τα σκόρδα με έσωσαν. Άσε, φίλοι. Δηλαδή, χωρίς σκόρδο δεν πάω πουθενά. Αφού μου φαίνεται κάτι... Το μάτι τους. Φοβήθηκες που έφτασες λίγο πριν. Κοίτα, πάντα υπάρχει αυτός ο φόβος, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το ταξίδι που περάσαμε και να έφευγα θα ήμουν ευχαριστημένος. Χαρά, έχεις αδυνατήσει, ναι. Τι να κάνω, με έφαγε ο Τρίφωνας. Της πάει αυτό το φόρεμα. Πάρα πολύ. Με φωνάζει μπόμπα συνέχεια, πρέπει όχι, να χάσω μου, κιλά. Όχι, χαρά. Μπομπούλα, μπομπούλα. Δεν πειράζει όμως, τον αγαπάω. Επειδή θέλω να βάλει αρκετά styling και να κάνει και θέλω να τη μεταμορφώνω, γι' αυτό της λέω αν δεν χάσει κανένα κιλό, γιατί το Πάσχα πήρε 5 κιλά. Τα πήρα, ναι, αλλά κοντεύω. Ένα μου έχει μείνει. Ένα μου έχει μείνει, αλλά εγώ σήμερα προσπαθώ. Σήμερα την είδα. Κοίτα εδώ μεσούλα που έχει κάνει το κορίτσι. Κοίτα εδώ, μπράβο. Να πούμε πολλά φιλάκια στην Αναβίση που τη λατρεύουμε. Δώστα, δεν ξέρω αν θέλει να μας βλέπει. Άρα, μας αγαπάμε. Ναι, αυτή δεν ξέρω αν μας αγαπάει τώρα μετά από αυτό που άκουσε. Πώς τόλμησες ενώ απέναντι ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Κοίτα, άλλο η Δέσποινα, άλλο η Άννα. Ο καθένας μας έχει ξεχωριστές προσωπικότητες. Η Άννα Βύση τη συμπαθώ πάρα πολύ. Τη λατρεύω, ήθελα να πω πάρα πολύ τραγούδι της. Κάθε μία έχει την ιστορία της, έτσι. Μπράβο. Και όπως θέλω να πω, θα ήθελα να πω και ένα της Δέσποινας. Αλλά επειδή είναι μπροστά, ξέρεις, φοβάμαι λίγο. Μήπως πω αυτό το απαπαπαπαπαπαπαπα. Εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Απαπα.